συζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Έχω πολύ ενοχλητική επιστροφή και δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Θα σας φτιάξουν, θα το φτιάξουν, θα το φτιάξουν. Να μιλήσω λίγο αργά λοιπόν. Ακούστε. Χαρακτηρίσατε αστείες αυτές τους ισχυρισμούς. Δικαιωμά σας, εγώ δεν έχω καμία απόδειξη ούτε ότι χρηματιστήκατε ούτε τίποτα. Θέλω να μου πείτε όμως πώς χαρακτηρίζεται έναν βουλευτή, ο οποίος είναι στη Βουλή, δίνει με έναν τρόπο ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Είναι εισηγητής γι' αυτό. Την επόμενη μέρα διαβάσαμε ότι είχατε πάει και στο σπίτι του κυρίου Καμένου και διαβεβαιώνατε. Και το πρωί φεύγετε. Και να συμπληρώσω το ερώτημα, Αντώνη. Πέστε μου με την ποιότητα που Αντώνη σας διακρίνει. Αντώνη μου, πώς για, να συμπληρώσω το ερώτημα να απαντήσετε. Εχθές ο κύριος Κατσίκης στο δελτίο ειδήσεων, μιλώντας με τον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε και κάτι άλλο. Ότι εσείς γράψατε την επιστολή παραίτησης, συναντηθήκατε με τον κύριο Καμένο, παρουσία της κυρίας Κουντουρά και της κυρίας Τσαρουχά. Αν θέλετε, την πήρατε πίσω την επιστολή. Να απαντήσω στο ερώτημα. Και στη συνέχεια θα σας απαντήσω, κύριε Παπαδάκη. Όχι, γιατί και αυτό είναι, είναι μέσα. Ότι μισό λεπτό, πηγαινοείτε... όχι, γιατί άμα τα βάζουμε τα ερωτήματα όλα. Απαντήστε, απαντήστε. Εγώ σας παρακαλώ να απαντήσω πρώτα. Βεβαίως, βεβαίως, κύριε Λαζαρίδη. Βεβαίως. Και μετά στη διάθεσή σας. Βεβαίως, βεβαίως. Πώς χαρακτηρίζω έναν τέτοιο βουλευτή, λέτε, κύριε Δελατόλα. Ως συνεπή στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα. Γράφω μέσα στην επιστολή μου ότι αξιολόγησα τις συνθήκες και έκρινα ότι δεν έπρεπε να εμποδίσω την εξέλιξη της αξιολόγησης. Λοιπόν. Δεν έπρεπε να εμποδίσω, γιατί ξέρετε, το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης άνοιγε την πόρτα για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό, καταρχήν για εμάς τους ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες, αν δείτε την ιδρυτική μας διακήρυξη, είναι γνωστό. Ιδρυθήκαμε καταρχήν με στόχο την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, πρώτον. Δεύτερον, το 2015, όταν δώσαμε τα χέρια με το ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε ότι ο αγώνας αυτός, η συμφωνία αυτή, είναι να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Επομένως, εγώ, εάν αντιδρούσα, δηλαδή εάν η ψήφος μου ήταν διαφορετική εκείνη την ημέρα, θεώρησα ότι εξέθετα σε κίνδυνο την αξιολόγηση. Την επόμενη μέρα. Άλλωστε, με συγχωρείτε λιγάκι να ολοκληρώσω. Άλλωστε, όλα αυτά τα γράφω μέσα στην επιστολή. Είναι αυτό ακριβώς, λέω. Στην επιστολή σας τα γράφετε. Στην επιστολή. Τα νεότερα στοιχεία. Τη σαφήνεια και το έχω ως α και β. Και λέω ότι έκρινα ότι έπρεπε να αφήσω να εξελιχθεί όλη. Να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Η συνείδησή του δεν του επέτρεπε να συνεχίσει. Και στη συνέχεια θα αντιμετώπιζα την υπόθεση αυτή με τα Σκόπια. Για την κουβέντα με τον κύριο Καμένο. Για την κουβέντα με τον κύριο Καμένο. Βεβαίως θα σας πω. Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτε. Είμαι καθαρός και είμαι υπερήφανος για τα 3,5 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Δεν έχω, να τραπώ για τίποτα. Θα έρθω εδώ. Ναι. Δευτέρα πρωί εγώ πήγα και κατέθεσα την επιστολή. Την επιστολή αυτή αποχώρησης από την κοινοβουλευτική ομάδα. Μου πήρε τηλέφωνο στη συνέχεια ο Πάνος ο Καμένος, ο κύριος Καμένος. Και μου ζήτησε, μου λέει, Γιώργο, πάρε την επιστολή πίσω να συζητήσουμε προηγουμένως. Εγώ το θεώρησα αυτό ανθρώπινο και βεβαίως έπραξα αυτό πίσω. Το οποίο μου είπε εκείνη τη στιγμή, δηλαδή το συναίσθημά μου, η φιλία με τον κύριο Καμένο. Πήρα την επιστολή πίσω και το βράδυ συναντηθήκαμε και συζητήσαμε. Όταν συναντιέσαι και συζητάς με κάποιον άνθρωπο, μάλιστα, η συνάντηση και μόνο δεν σημαίνει ότι έχεις συμφωνήσει σε κάτι. Συζητάς, ο καθένας το τελευταίο, Χριστίνα μου, για να πάμε για καταθέτει τα επιχειρήματά του. Και από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι συναντηθήκαμε, δεν σημαίνει ότι συμφωνήσαμε. Χριστίνα μου. Κύριε Λαζαρίδη. Και την επόμενη μέρα, την Τρίτη, κατέθεσα. Καταθέσατε. Εγώ, αν διαβάσετε, ναι, με συγχωρείτε, αν διαβάσετε την επιστολή μου. Τη διαβάσαμε. Εγώ δεν προσβάλλω κανέναν, δεν αφήνω εχμές εναντίον κανέναν. Η συνείδησή σας αυτό λέει κανένας δεν μπορεί να σας απαγορέψει. Δεν μπορεί να σας απαγορέψει να πάρετε τις αποφάσεις σας. Χριστίνα, τελευταίο ερώτημα. Τελευταίο ερώτημα. Κύριε Λαζαρίδη, θέλω να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Εάν υπερψηφίζατε την πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης για το Σκοπιανό, θα μπορούσε
την επόμενη μέρα ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κοντζιάς να πάνε στις πρέσπες να βάλουν την υπογραφή. Σημαντικό, διότι είναι. Καλά είναι αυτά τα οποία λέτε, έστω με καθυστέρηση 2-3 ημερών, αν δέχατε την ανάγκη να φύγετε, όμως το κακό έγινε. Έτσι, για να σας το πω πολύ απλά, σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση. Εύλογο το ερώτημα. Ήταν λοιπόν λάθος αυτό καλό, που κάνατε. Καλό, γιατί να σας πω, όταν λέτε, ακούω να αυτή την ιστορία για τις κυβερνήσεις, θα έπεφτε, θα έκανε. Καμία κυβέρνηση δεν πέφτει σε μία μέρα. Απλώς δεν θα έμπαινε η υπογραφή στο Σκοπιανό. Θέλει καιρό για να πέσει μία κυβέρνηση. Είναι η ψήφος εμπιστοσύνης. Ψήφος ανοχής. Ψήφος ανοχής είναι διάφορα βήματα. Θα μπορούσε άνετα να γλύσει. Δεν με αφήνετε να απαντήσετε. Απαντήστε. Δική σας όλη απάντηση. Παρακαλώ. Την άκουσα την ερώτησή σας, να σας απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, η υπογραφή εκεί στις πρέσπες δεν έχει κανένα νομικό αποτέλεσμα. Λάθος. Γιατί κάνετε. Η υπογραφή, αν είχε νομικά αποτελέσματα. Δημιουργεί ήδη. Μισό λεπτό, μου επιτρέπετε να σας απαντήσω. Ναι. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι στο στούντιο. Έχω το ακουστικό και το μικρόφωνο. Μάλιστα. Δεν είμαι στο στούντιο. Παρακαλώ, απαντήστε. Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω. Δεν έχει κανένα απολύτως νομικό αποτέλεσμα. Γιατί εάν είχε νομικό αποτέλεσμα οι υπογραφές στα Σκόπια, θα έπρεπε να υπογράψουν τη συμφωνία οι δύο πρωθυπουργοί και οι δύο πρόεδροι της Δημοκρατίας. Δεν ισχύει. Αλλά πέραν τούτου, αλλά μέσα. Το σεβούμε ως απάντηση. Μα δεν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω την άποψή μου. Μα λέτε κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται νομικά. Με συγχωρείτε. Μέσα στο άρθρο 1, στο άρθρο 1 λέει μέσα η συμφωνία. Ότι αυτή η συμφωνία για να ισχύει θα πρέπει να κυρωθεί από τα δύο κοινοβούλια. Και λέει, καταρχήν θα πρέπει να κυρωθεί από το Κοινοβούλιο των Σκοπίων και βάζει μάλιστα τρεις συγκεκριμένες διαδικασίες. Άξι. Πρώτον, κύρωση. Δεύτερον, δημοψήφισμα. Τρίτον, αναθεώρηση του συντάγματος και ψήφιση από τα δύο τρίτα της Βουλής των Σκοπίων. Λοιπόν, και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έρχεται στη συνέχεια η Βουλή των Ελλήνων για κύρωση. Κύριε Λαζαρίδη. Σας λέω ότι δεν έχει κανένα νομικό αποτέλεσμα. Κύριε Λαζαρίδη, θα πρέπει. Ακόμα και για την υπόθεση αυτή των πρεσπών, εγώ θα σας πω κάτι το οποίο το είπα και στην κοινοβουλευτική μας ομάδα σε μια σύσκεψη. Ότι εγώ ήμουν αντίθετος σε όλη αυτή τη γιορτή η οποία έγινε στα Σκόπια. Γιατί κύριε Λαζαρίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αυτή η εξηγήσατε τους λόγους, δεν θα σας ανακρίνουμε. Θα παραμείνετε ανεξάρτητος. Θα παραμείνετε ανεξάρτητος βουλευτής. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Λαζαρίδη. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, κύριε Παπαδάκη. Δεν έχω άλλο χρόνο. Παρακαλώ, είναι σημαντικό. Ναι, άκουσα προηγουμένως, υπόθηκε ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος να πέσει η κυβέρνηση κτλ. Ναι. Εγώ κάνω μια υπόθεση και σας λέω ότι εάν εγώ έκανα αυτό το υποθετικό το οποίο είπατε. Σε δύο μέρες θα έπεφτε η κυβέρνηση. Μισό λεπτάκι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Λαζαρίδη. Δεν έχω άλλο χρόνο. Οι εξελίξεις ήταν αρνητικές για την αξιολόγηση. Το είπατε. Είστε σίγουροι ότι όλοι θα μου καταλόγιζαν τις ευθύνες για την εξέλιξη αυτή της αξιολόγησης. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λαζαρίδη, να τον ευχαριστήσουμε που είχε την καλοσύνη να μας δώσει τις εξηγήσεις αυτές, Θάνο μου. Λοιπόν, και εμείς πριν πάμε σε διαφημίσεις και έχουμε τη δεύτερη παρτίδα, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Να θυμίσουμε ότι αύριο έχουμε έναν μεγάλο νικητή που θα πάρει 10.000 ευρώ μετρητά. Μία μέρα έχει μείνει, 10.000 ευρώ τα λεφτά που θα κερδίσετε. Λιγότερο από μία ώρα για το σημερινό μας νικητή. Δύο τα δώρα, δύο τα MLS, τα κινητά τηλέφωνα, ένας ο νικητής στο τέλος εκπομπής. Για τα σημερινά δώρα αλλά και για τα 10.000, καλείτε στο 14565 ή στέλνετε τα μηνύματά σας γράφοντας κάπα και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54999.